καταρχήν να διευκρινίσουμε την ιδιαιτερότητα της Κεντρικής Μακεδονίας. Διότι ναι, δεν ήρθανε ίδιου τύπου παράπονα, ας πούμε, από τις άλλες περιφέρειες. Ναι. Το πρώτο παράπονο το οποίο θεραπεύουμε με την απόφαση της Επιτροπής, που εστάλει, ας πούμε, κοινοποιήθηκε όπου έπρεπε, είναι ότι δόθηκαν μόνο δύο συχνότητες κατά την παλαιά ορολογία των συχνότητων. Ναι, ναι. Είναι φάσματα συχνοτήτων, στα οποία μέσα προφανώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι 16 σταθμοί και θα χρειαζόταν τουλάχιστον ένας ακόμα, έτσι ώστε να μπορούν κατελάχιστο να έχουν μια ευκρινή εικόνα και να μπορούν να ανταποκρίνονται στο αίτημα των καιρών και των θεατών τους. Mm-hmm. Το ένα ήταν αυτό. Ενώ σε άλλες περιφέρειες δεν υπήρξε αυτή η αδικία. Έτσι. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι κινδύνευαν από χθες, από σήμερα ή εν πάση περιπτώσει σίγουρα από την άλλη εβδομάδα να είναι εκτός του... Από σήμερα τα ξημερώματα, κύριε Βούτση. Ναι, ναι. Κινδυνεύανε να είναι εκτός της άρρωσης. Δηλαδή να τους αφαιρέσουν από εκεί, να οι πολίτες να κάνουν το συγχρονισμό μέσω τηλεκοντρόλ των... Και να βλέπουν μαύρο. Και να μην τους βλέπουν. Άρα να τους έχουν αφαιρέσει και άρα όταν τελεσυνδικήσει η σχέση με το... Όταν τελεσυνδικήσει η σχέση με την Ντίτζια, η διένεξη, ας πούμε, αν θέλετε, τότε πλέον να τους έχουν αφαιρέσει και οι πολίτες αλλά και οι διαφημιζόμενοι, για να είμαστε ειλικρινείς, από το φάσμα των όσων, ας πούμε, έχουν δικαιώματα, ας πούμε, τηλεοπτικά κτλ. Ήταν ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Αναφερθήκαμε και στα δύο και γι' αυτό είπαμε ότι με το καθεστώς που λειτουργούσα πριν, να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι να τελεσυνδικήσει η διένεξη επί μιας συμβάσεως, η οποία πράγματι είναι προκλητική, έτσι, αλλά αφορά όλους τους σταθμούς πανελλαδικά. Και έχει ενδιαφέρον. Αναδείξαμε το μεγάλο διπλό σκάνδαλο, το οποίο πολλές φορές το φέραμε στη Βουλή, αλλά τώρα θα το ξαναφέρουμε με αφορμή τη χθεσινή κουβέντα, το διπλό σκάνδαλο του κλεισίματος του Μαύρου στην ΕΡΤ και της Ντίτζια, που εξ αρχής υπάρχει το ασυμβίβαστο η πάροχη συχνοτήτων να είναι ίδιοι με τους παρόχους προγράμματος. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον πάντως, κύριε Βούτση, και η πολιτική... Ξέρετε πόσες φορές το τονίσαμε στη Βουλή, μας γράψανε κανονικά, δηλαδή ακριβώς πίσω από αυτούς είναι οι μεγαλοκαναλάρχες, τα μεγάλα εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα που στηρίζουν τη διαπλοκή και το μνημόνιο. Έτσι. Είναι διπλό το σκάνδαλο την ΕΡΤ, την πετάξαν έξω 15 μέρες πριν να γίνει η διαγωνιστική διαδικασία, διότι κατά νόμον θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ψηφιακό τοπίο των δύο ερχόμενων δεκαετιών. Και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί δίνει και ίσως και μία απάντηση στο γιατί ο κόσμος και η κοινή γνώμη δεν μαθαίνει με πλήρη αντικειμενικό και αφυδατωμένο από σκοπιμότητες τρόπο αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Γιατί εδώ έχει πολιτικό ενδιαφέρον και η σειρά των πραγμάτων. Δηλαδή, οι πράξεις ή οι παραλήψεις της διοίκησης ή της κεντρικής εξουσίας, αφού έχουν συντελεστεί, στη συνέχεια έρχονται στη Βουλή και η Βουλή αναπέμπει τώρα μέσω της Επιτροπής Διαφάνειας ένα σκανδαλωδός διαγωνισμό για τις δημόσιες συχνότητες. Βεβαίως. Και πάλι, να ξέρετε, μπορεί να αποβεί για το θεαθήνε, διότι δεν δεχθήκανε να φέρουμε και το θέμα της ΝΕΡΙΤ, ας πούμε, σήμερα, έτσι όπως έχει η κατάσταση της ΕΡΤ και τα λοιπά, σε ακρόαση, παρά μόνο για το παρελθόν και για τη φάση, ας πούμε, που γίνει η πρώτη νομοθεσία που βγάλαν το νέο Δικό Συμβούλιο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει, να ξέρετε, προείσταται ο κύριος Φορτσάκης. Ναι. Άλλο ασυμβίβαστο.